του αξεπέραστου Δήμου. Και για τον Γρηγόρη ήταν πολύ σημαντικό, πολύ. Γιατί όπως είπε και ο ίδιος, έρχεται στον χώρο που έκανε τον όμορφο κόσμο για 5 χρόνια. Εδώ είμαστε, εδώ ξεκινήσαμε. Για πάμε. Από πού πάω? Στην πόρτα αυτή κάτω. Σε νιώσα μέσα μου παντού, σαν να μην πέρασε μια μέρα. Να σας πω λίγο, τι κάνετε αυτή την ώρα? Βασικά κοιμάται ο γιος μου, οπότε κάθομαι στο καθιστικό, περιμένω να ξυπνήσει. Έχω το μηνά εδώ, θες να στο δώσω? Δεν τον αγνώριζα το μηνά, παρακολουθεί και ο μηνά. Δεν ακούω τι λέει. Σαν να μην πέρασε μια μέρα. Δεν ήρθε ακόμα. Με λίγο προηγείς. Αφού δεν σας περιμένετε να το σκοτώθεις στον δρόμο. Καλά έκανες να σκοτώθεις. Έτσι τηλεόραση. Όμως... Τι κοινό μπορεί να έχει η εκπομπή του Νίκου Μουτσινάκα την παρέα με τον όμορφο κόσμο που μεταδιδόταν από το Μέγκα? Μα φυσικά, ο άνθρωπος που συνόδευε τον Νίκο σε μια σειρά από τηλεφωνικές φάρσες και άλλες αστείες στιγμές. Ο Γρηγόρης! Τον αυτιά με τον... Και τον αυτιά βλέπω λίγο και μετά βλέπω έναν άλλον που είναι με εκείνο το κουντούι, το ξυρισμένο, το κεφάλι. Ο Γρηγόρης λοιπόν ήταν χθες καλεσμένος στον Νίκο Μουτσινά και θυμήθηκαν τα παλιά τους. Τι βλέπει ο μπαμπάς σας? Σαπουνόπερ. Ποια σαπουνόπερα βλέπει? Την καλύτερη. Δεν ξέρω πώς λέγεται αυτό. Ποιο? Πώς. Αυτό που βλέπεις παπά. Πώς λέγεται? Δώστε μου λίγο τον παπά. Πέτσε τον παπά. Το παπά σας λέει. Ας έρθει ο παπάς. Η βασίλισσα της καρδιάς. Βέβαια, η συγκίνηση του Γρηγόρη ήταν μεγάλη, επειδή μετά από τόσα χρόνια βρέθηκε στο ίδιο πλατό που παρουσίαζε τον όμορφο κόσμο για μία πενταετία. Σε αυτό το χώρο που είμαστε εδώ έχουν περάσει καταπληκτικές στιγμές, γιατί κάναμε το πρωινό στο Μέγκα και... Ήτανε και ο Νίκος εδώ. Είναι πολύ συγκινητικό το ότι επιστρέφω σε ένα τέτοιο πλατό που πέρασαν πάρα πολύ ωραία και θα ήθελα πραγματικά ένα χειροκρότημα γενικά για όλους τους εργαζομένους του Μέγκα. Να στείλω φιλιά στην Αγγελική, την αρχισυντάκτριά σου. Οι αποκαλύψεις συνεχίστηκαν όταν ο Γρηγόρης Αρναούτογλου εξομολογήθηκε στον Νίκο Μουτσινά ότι έχει πολλά σχέδια για εκείνον, πετώντας μάλιστα την είδηση πως κάποια στιγμή θα ήθελε να ξαναβρεθούν σε ένα σοου μαζί. Έχω πολλά σχέδια μαζί σου. Άκου. Πολλά σχέδια μαζί μου και δεν τα ξέρω εγώ. Όχι, δεν σου τα έχω πει ακόμα. Νομίζω ότι πρέπει να κάνουμε ένα σοου οπωσδήποτε. Είμαστε ένα ζευγάρι, είναι γεγονός. Που νομίζω ότι η ζωή... Η ζωή θα μας φέρει κάπου. Αυτά, αφού δεν προλαβαίνω να τελειώσω, θα πεις το δικό σου. Αυτό θα σου άρεσε δηλαδή να το ζεις. Ναι. Τρελάθηκε η ψυχή σου. Το reunion έγινε με τον Γρηγόρη μάλιστα στο τέλος της εκπομπής να χαιρετάει γνωστούς του, παλιούς και μη συνεργάτες. Από το ναι του χωρισμού, σαν να μην πέρασε... Αυτή η ξανθιά που είδατε στο τέλος είναι η Αγγελική. Που μιλάει συνέχεια. Τι γέλιο που είχαν, βέβαια, παιδιά. Λοιπόν, εγώ θυμάμαι, θα το πω, δεν με νοιάζει, με αγαπάει και ο Γρηγόρης, με αγαπάει και ο Νίκος. Ένα τσακωμό του. Για πες τώρα, είμαστε στο καζίνο. Είμαστε στο καζίνο στο Λουτράκι. Ναι. Εγώ είμαι στη δημοσιογραφική ομάδα, τότε ήταν ο Γρηγόρης, ο Νίκος και είχαν μαζί του βοηθητικές, την Χριστιανά Αριστοτέλους και την Ευαγγελία Βαβανή. Mm-hmm. Λοιπόν, κάτι τέλος πάντων είχαν ένα θέμα με σκυλιά. Η Αγγελική Ιανακοπούλα, αρχισυντάκτρια. Είχαν ένα θέμα με σκυλιά κτλ. Εγώ ήμουν μαζί με την Αγγελική στο κοντρόλ. Κάτι λέει ο Γρηγόρης, δεν θα μπει εδώ ο Νίκος, πάω εγώ μόνος μου, τσαντίζει τον Γρηγόρης που του είπε να μην μπει, σηκώνεται και φέρει και πάει στο δωμάτιο. Ο Γρηγόρης. Και βάζει με νεχάκι, πρέπει να ακούστε, και μου λέει η Αγγελική, τρέχα γρήγορα να πείσει τον Νίκο να κατέβει κάτω, είμαστε εν ώρα εκπομπής. Ανεβαίνω στο δωμάτιο, χτυπάω την πόρτα του Νίκου, μπαίνω μέσα. Είναι ο Νίκος και έβλεπε Μενεγάκη. Πάσιμο απέναντι Μενεγάκη τότε. Και του λέω, Νίκο μου, ξέρεις, σε παρακαλώ, με έχουν στείλει σένα. Στείλα, λένε, άραξε να δούμε, Ελένη. Λέω, με έχουν στείλει. Μετά από λίγο, εν ώρα εκπομπής, έχει φύγει και ο Γρηγόρης, έχει αφήσει την Αριστοτέλους, την Ευαβανή, δεν ξέρω εγώ πια. Ακούμε την πόρτα. Νίκο, άνοιξε γρήγορα, ο Γρηγόρης είμαι. Όχι, να φωνάει. Νίκο, ο Γρηγόρης. Ανοίγω εγώ, λέω, δεν θέλει να σας μιλήσει. Λέει, Κατερίνα, άφησε μας μόνους. Τέλος πάντων, έφυγα. Μιλήσαν, τα βρήκαν και μετά από λίγο κατέβηκαν αγκαλιασμένοι και αγαπημένοι και συνεχίσαν την εκπομπή. Αλλά όλα αυτά είχαν πλάκα γιατί πραγματικά μπορεί να τσακωνόντουσαν με διάφορα τέτοια, όμως αγαπιόντουσαν και είχαν τρομερή τηλεοπτική χημεία και ο ένας σεβόταν πάρα πολύ τον άλλον.